Να δούμε και το άλλο μεγάλο αστυνομικό θέμα, Θεοδόση, με αυτόν τον παππού και το 9χρονο κορίτσι. Τι ακριβώς έχει συμβεί? 78 ετών ο παππούς. Από 9 ετών φέρεται, σύμφωνα με την καταγγελία, να σελγούσε σε βάρος της 9χρονης εγγονής του. Τώρα είναι 16 ετών το παιδί. Πρέπει να σας πω ότι δεν το αποκάλυψε πρώτα στην μητέρα του. Όλα αυτά τα χρόνια, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία της ανήλικης κοπέλας, το κρατούσε μέσα της. Το έχει αποκαλύψει πριν από ένα χρόνο σε μία συμμαθητριά της, την κολλητή της, για να ακριβολογούμε και να το πω στην καθομιλουμένη. Το είχε αποκαλύψει κλαίγοντας. Η κολλητή της, η φίλη της, η συμμαθητριά της την πίεζε να το πει στους γονείς της. Τελικά πήγε στη μητέρα της και το είπαν μαζί με την φίλη της. Η μητέρα με την εγγονή μένουν μαζί με τον παππού και τη γιαγιά. Και ό,τι γινόταν μέσα στο σπίτι, ό,τι έκανε ο παππούς στο κοριτσάκι, το έκανε ενώ στα άλλα δωμάτια ή στην αυλή ή δεν ξέρω κι εγώ σε ποιο άλλο χώρο. Μιλάμε για φρίκι, έτσι. Φρίκι. Ακριβώς, βρίσκονταν και η μητέρα. Ένα καμπανάκι είχε χτυπήσει πριν από 2-3 χρόνια, όταν είπε η μητέρα στο παιδί να πάει για διακοπές στο χωριό που ήταν ο παππούς και ήταν μόνος, και το παιδί είχε αρνηθεί. Δεν ήθελε να πάει. Με το ζόρι πήγε ουσιαστικά να κάνει διακοπές μαζί με τον παππού. Τώρα, από την πλευρά του 78χρονου, πρέπει να σας πω ότι ο ίδιος αρνείται τα πάντα. Λέει ότι πρόκειται περί μυθευμάτων, διότι δεν την άφηνε να κυκλοφορεί όσες ώρες ήθελε αργά τη νύχτα. Λοιπόν, αυτές οι ιστορίες ξεπερνάνε το μυαλό του ανθρώπου. Αποκλείεται. Τώρα, βέβαια, η μητέρα εκ των υστέρων συνδέει κάποια κομμάτια του παζλ, ναι. Αλλά τότε δεν πήγαινε καν στο μυαλό. Δεν πήγαινε καν στο μυαλό και πόσο θα πάει στον παππού, και καταλαβαίνετε ότι είναι ιδιαίτερο, εκτός ότι είναι μια ανώμαλη πράξη από ένα τέρας ιδιαίτερη, μιλάμε για τον παππού. Δηλαδή, άμα αρχίσουμε και φοβόμαστε και τους παππούδες και τις γιαγιάδες, έχουμε πάρα πολύ σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Πέραν τούτου, δεν είναι μόνο αυτό. Καλά κρατεί ο χορός με την ανομαλία στην Ελλάδα. Αν πάρουμε και τον 23χρονο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη και ο οποίος παρενοχλούσε 15χρονο αγόρι, που η μητέρα του απέφυγε να πάει στην αστυνομία, δεν θέλησε να πάει στην αστυνομία, δεν ξέρω γιατί, και πήγε κατευθείαν στην εισαγγελία πρωτοδικών, και όπου έκανε ρητή αμέσως εντολή στις αστυνομικές αρχές, μαζί με το ηλεκτρονικό έγκλημα, και τον τζιμπήσανε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε πολλά και πολλαπλασιαστικά περιστατικά ανώμαλων τεράτων στην Ελλάδα, και αυτό είναι ένας χορός που καλά κρατεί. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μας και